Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Ναι, καθυστέρηση τα λέμε, φυσιολογικό είναι, τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε όμως για να κάνουμε τις πιο δόστιλες μαχαιρικές, εγώ που είμαι δίπλα σας. Και θα προχωράμε παρέα για να κάνουμε αυτά τα νόστιμα πράγματα που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε κάθε απόγευμα παρέα. Τι να πω εγώ τώρα σήμερα, δεν ξέρω, είμαι μπερδεμένη, πολύ μπερδεμένη, δεν πειράζει όμως. Ακούστε να δείτε τι είχαμε στο σχέδιο σήμερα, είχαμε στο σχέδιο να κάνουμε το κοκκουράρα. Το κούρνο, το ρύζι, έτσι λίγο γουτυράκι, λίγο λεμονάκι. Ένα φαΐ, εγώ σας έχω πει ότι δεν είμαι συναισθηματικά με το φαΐ, αλλά ένα φαΐ που ένα φαΐ που το αγαπάω πολύ, που το μαγείρευα, το μαγείρευα μάλλον από την Ισπανία, ένα φαγητό το οποίο όμως είναι αγαπημένο μου από επιλογή, όταν ήμουν μικρή, έλεγα μαμά δεν θέλω να σου πω μια κόμμα ή ήταν αυτό το ποτό που με το ρύζι, μου έκανα ένα φαγητό. Thank you.
Έρχομαι εγώ τώρα, εγωιστικά. Μέσα σε ένα το κουτό μου. Όπως είναι το κουτάκι, θα πάω και σε εγώ που είμαι στο κουτάκι από πάνω. Δεν θα το κουτάρω, έτσι λίγο το κουτάκι είναι στο κουτάκι. Και το ίδιο πράγμα θα πάω και με το κουτάκι. Με το βαλάκι από το κουτάκι, το κίνι. Το κίνι είναι και μία με δέντα λάδι που έχω. Το βαλάκι με το αλάτι με ένα κυριακό μόνο το κουτάκι. Αν πάτε μέσα στην έντετα, όχι και την ίδια μέρα, θα πάτε στο κουτάκι. Το
Ένα λεπτό από κάθε μεριά πάνω κάτω, δεν θέλει παραπάνω. Άστο. Αρχή να πάρει και να παρακύψει. Να κυλίσει την αναπτύρια της δυνατικής. Τώρα πάει. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Θέλω, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως ξέρεις, μπορεί, πώς κάνουν το γλυκό περγαμόντο του κουταλιού? Ναι, φυσικά. Για μπορείς να μου πεις ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ναι, φυσικά θα σου πω. Άκου, όμως πριν κλείσω το περγαμόντο, τι έκανα εδώ. Πήρα φλούδες από το ένα το λεμονάκι και τις έριξα μέσα εδώ στο τηγάνι. Που σιωτάρω τα τελευταία κομμάτια κοτόπουλο. Και τώρα θα κάνω τα εξής. Θα του ρίξω νερό και επειδή θα έχω χρόνο, θα σου πω τι κάνω με το περμαγαμόντο. Καταλαβαίνεις? Ναι. Ρίχνω πλέον 2 λίτρα νερό εδώ μέσα. Ναι. Και το νερό το έχω βράσει εννοείται για να κάνω την εντύπωση πιο γρήγορα. Ναι. Και παίρνω και βάζω και 2 κουταλιές του σούπα γλούτυρο για να νοστιμήσω εξτρά το ζωμό. Ωραία. Εντάξει, και τώρα μιλάμε για το περγαμόντο. Ναι, για πες μου. Να βράσει 5 λεπτά και εμείς έχουμε για το περγαμόντο. Το μέρο περγαμόντο είναι όπως όλα τα εσπεριδοειδή. Όπως το πορτοκάλι. Όπως το πορτοκάλι. Δεν μου λες, το ξύνουμε από πάνω, έτσι, από έτσι. Το ξύνουμε πάντα από πάνω. Αυτό, ναι. Αυτό τώρα είναι το κουσκουάκ. Ναι. Παίρνει την κουβίτσα. Ναι. Τρόπο. Ωραία. Ωραία. Η βλούδα, τώρα εγώ δεν είμαι βλούδα, αλλά δεν πειράζει. Τι κάνει έτσι. Κοίταξε, κερασία, εγώ δεν θέλω να κάνω μόνο τι φλούδε. Θέλει και τη σάρκα. Ναι, και τη σάρκα, όπω είναι το φαρτοκάρι.
πάλι. Ωραία, θα το κόψεις έτσι τότε. Ναι, θα το κόψεις. Τι λάθος θα στάσουμε, εγώ το μ' αρέσει να το κάνω ρολάκια. Εντάξει. Το κόβεις έτσι. Ναι, τέσσερα. Το πρώτο που θέλει να κάνεις είναι να αφαιρέσεις τα κουκουτσάκια. Ναι, κερασί, κοίταξε. Θέλω να μου πεις γιατί έχω κάνει πορτοκάλι. Θέλω να μου πεις πόσες φορές θα το ζεματίσω επειδή είναι πικρό. Ωραία. Θα το ζεματίσεις τέσσερις φορές. Τέσσερις φορές. Ναι. Από πόσο, από πόσο. Από πέντε λεπτά τη φορά. Πέντε, ναι, πέντε. Ωραία, στη συνέχεια, αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία, τι κάνω εγώ σου λέω, Ναι, ναι, ναι. Θα το ζεματίσεις τέσσερις φορές και θα μείνει λίγο πιο ζερωμένο από αυτό. Ναι. Και θα κλείσει η γραφεία. Γυρίζω πόσο φλούδα έχω, φλούδα ψήφω, αλλά εγώ σου λέω ότι κάνω μόνο την κλούδα. Ναι, κατά. Ωραία. Γυρίζω και βάζω αντίστοιχη ζάχαρη. Ένα σε σένα το πάω. Ένα, δηλαδή ένα κιλό ζάχαρη, ένα κιλό περγαμόντα, έτσι. Ραπίζω σε στρώση περγαμόντα με ζάχαρη. Το αφήνω μια νύχτα και ανακατεύω σε διαστήματα και την άλλη μέρα προσθέτω ένα κρασοκόκκινο νερό και το βράζω. Έτσι το κάνω εγώ το περγαμόντα. Έτσι γεμίζω και το πάγω λεμόνια. Ναι, ναι. Ένα ποτήρι νερό βάζεις και το βράζεις ανάλογα. Ένα ποτήρι του κρασιού, όχι νεροπότηρο. Όχι, του κρασιού, μάλιστα. Ένα ποτήρι του κρασιού. Θα παίρνω από τη Δράμα. Από τη Δράμα είχατε δηλώσει για την καθαραδευτέρα και το κεφάλαιο. Εμείς δεν έχουμε δει χωριστή εκεί εδώ το παραδίπλα μας στο χωριό που είναι. Τέλεια, συμμετρησίες. Κυρασία, ορίστε. Συμμετρησίες. Όχι κορίτσι μου, όχι, όχι, έχω κάποια ηλικία που αυτά περάσουν. Τέλος πάντων. Με ό,τι απλά ακούγεσαι, πότε θα ξέρεις. Υγεία να έχω. Και εγώ τίποτα δεν έκανα, ξαπώ σπίτι να ξέρεις. Δεν πειράζει, εσύ θα είσαι να ξεκουραστείς πρέπει, γιατί έχεις υποκριστεί. Εμείς περάσαμε προς. Σου εύχομαι να είσαι γερή, να μαγειρεύεις πάντα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καθυστέρηση. Μου έκανες πάρα πολύ ωραία παρέα και πάλι μια στιγμή έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Γεια σου και καλή σαρακοστή. Φιλιά και πολλά καλή σαρακοστή και τους πρώτο γόνιμα. Φιλιά μας την Δράμα και στα περίχωρα την Δράμα. Του μαρτύρα μου λέει μόνο. Μια φορά έχω δει το ταξί. Και έχω εκεί το ιδωμό που έχουμε φτιάξει. Και τώρα μιλήσουμε και εδώ θα δουλεύουμε και θα τα
ξανάρθεις με εγώ, νομίζω ότι το κάνω επίτηδες. Πραγματικά. Εσύ τι κατάλαβες, εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι κάνεις, κορίτσι μου, είχα τον κρυλώσει εσύ στην Κομωτινή. Βεβαίως και είχα. Στην Παραδημή όχι, αλλά στην Κομωτινή είχαμε. Γιατί φορά που είπα το χαιρετισμό μόνο στην Κομωτινή, για μου λέει στην Παραδημή. Είχαμε εκδηλώσει σε όλες τις κομμοπόλεις του νομού και στις Άπες και στην Ξελαγανή και στον Νίασμο και στην Κομωτινή. Τέλεια. Ωραία περάσαμε. Βεβαίως, εννοείται. Τέλεια, τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εύουλα μου, φιλάκια πολλά, καλό φιλάκια πολλά, γεια. Φιλιά. Και τώρα πάμε στις διαφημίσεις. Δεν μπορώ να το πω στο δωματίο. Δεν σας θέλω στις διαφημίσεις και μετά το επιστρέψαμε. Τι, έχει πέσει θερμοκρασία. Εγώ επιθέλω να εκμεταλλευτώ το διάλειμμά μου, το πολύ το ρύζι το ρίξα. Δεν θέλω τίποτα, θέλω να πάρεις το ριζάκι και να το ρίξεις έτσι. Καταλαβαίνεις, να το πιτσιλίσεις από πάνω, να πάει παντού και μετά. Δες τώρα εδώ, μου έκανε δώρο σε αυτό το κομμάτι το κοτόπουλο. Έπεσε πάρα πολύ ριζάκι πάνω. Αν δεν θέλω, θα το γυρίσουμε έτσι, θα σμπρώξεις όλα τα ριζάκια. Να φύγουμε, δεν θέλουμε να ξεραθεί, να μείνει έξω από το ζουμί. Αν, όχι αν, αν έχεις μετρήσει το νερό, το ζουμάκι όπως το έχω κάνει εγώ τώρα, τα 2 λίτρα ζωμός που έχουμε ρίξει στο ταψί με το μισό κιλό ρύζι, θα έρθουν και θα γίνουν just. Θα πιει και θα μείνει ζουμερό. Έχουμε βάλει τώρα τα πάντα εδώ μέσα, μοσχοβολάει λεμονάκι, μοσχοβολάει βουτυράκι και έρχομαι εγώ εδώ με προσοχή, με περίσσια χάρη και τσαχπινιά, να το ρίξω που λέτε στον φούρνο. Θέλει προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς και το αφήνει στους 200 βαθμούς. Πάνω κάτω αέρα, εδώ το έχω τώρα για να δείτε, στους 200 βαθμούς για να γίνει σε ένα τεταρτάκι με 20 λεπτά. Ίσα να πιει το ζουμί του, βραστό το ζουμί που έχουμε βάλει μέσα, μπήκε το ριζάκι, είναι όλα έτοιμα και θα έρθει και θα μπουρμπουρίσει μέσα και θα βράσει και θα ψηθεί και θα μείνει και το κοτόπουλο ζουμερό και το ρύζι ζουμερό και όλα ζουμερά. Δεν λέω κουβέντα, τέλος το κοτοπουλάκι μας, το χαιρετούμε και πάμε να δούμε κάρτα υλικών για χαλβά σιμιγδαλένιο. Θέλω να βλέπουμε τα υλικά και όχι εμένα. Θέλω να πω ότι έχουμε 3, 2, 1. Πάντα
Ο σωστός χαλβάς λειτουργεί με αυτή την αναλογία. 3 ζάχαρη, 2 σιμιγδάλι, 1 λάδι. Σας δίνω ηλιέλαιο γιατί κατά βάση όλοι χρησιμοποιούμε ηλιέλαιο γιατί λέμε ότι το ελαιόλαδο μυρίζει. Ένα tip είναι να βρεις ένα πολύ ελαφρύ, γράφουμε κιόλας, ελαιόλαδο ελαφρύ ή να κάνεις ένα μίξ μισό-μισό για να μοσχοβολάει. Γιατί εμένα το λάδι μ' αρέσει. Μισό-μισό χρησιμοποιώ εγώ εδώ και δεν μπορώ να στο κρύψω. Θα σου πω όλη, μα όλη την αλήθεια. Και για να κάνεις χαλβά υπάρχουν πολλές τεχνικές. Έχουμε δείξει αυτή που τσιγαρίζουμε τη ζάχαρη με το σιμιγδάλι μες στην κατσαρόλα. Σήμερα θα κάνω την πιο κλασική όλων. Οπότε για να συμβεί αυτό παίρνω το νερό. Όπου το νερό ήταν 4. Εντάξει, παίρνω το νεράκι μου. Το ρίχνω το νερό μέσα στην κατσαρόλα κατευθείαν. Δεν θέλω, την κατσαρόλα την είχα ήδη να ζεσταίνεται για να μην καθυστερούμε. Και παίρνω τώρα εδώ που λες και ρίχνω 1, 2, 3 κουπάκια ζάχαρη και 1 ξύλο κανέλας και ξύσμα από το λεμονάκι μας, έτσι, μέσα, για να γίνει σιρόπι. Το tip και το μυστικό του σιροπιού αυτού είναι ότι θέλω να είναι πολύ ελαφρύ. Θα ανακατέψω πολύ λίγο τώρα, θα ανακατέψω για να μου διαλυθεί η ζαχαρίτσα και μετά δεν κάνω τίποτα άλλο. Και από την ώρα που θα βράσει, θα αφήσω, τι να σου πω, μετράω μέχρι το 30-40, έτσι ίσα ίσα για πλάκα, και το σβήνω, αλλά το αφήνω πάνω στο μάτι της κουζίνας, για να είναι ζεστό. Δεν θέλω να κρυώσει καθόλου μα καθόλου το σιρόπι. Δες, τίποτα δεν έχω βάλει και την έκαψα την κατσαρόλα. Την τραβάω να πάρει λίγο θερμοκρασία. Πολύ μ' αρέσουν αυτά τα χαζά μου, πολύ μ' αρέσουν. Και αφήνω εκεί πέρα να έρθει και να γίνει το σιροπάκι, το οποίο όπως είπα είναι πολύ ελαφρύ. Και ρίχνω τώρα εδώ το μείγμα από τα 2 τα λαδάκια. Και το βάζω πάλι στη φωτιά. Με τη βοήθεια από μία ξύλινη κουτάλα θα έρθω και θα τσιγαρίσω, έχω πάρει από το μπουφίδι αμύγδαλα, θα έρθω και θα τσιγαρίσω τα αμυγδαλάκια. Το κουσούρι μου εμένα στις περισσότερες συνταγές φτάνει, θέλετε και άλλα, βάλε λένε τα παιδιά, μ' αρέσει. Το κουσούρι μου είναι να παίρνω με την φλούδα ωραία αμυγδαλάκια από το μπουφίδι μου, το οποίο είναι ψημένο, έχω ζητήσει ψημένο, αλλά με τη φλούδα ψημένο ανάλατο και με τη φλούδα για να έχει έξτρα νοστιμιά. Με ένα μαχαίρι, δεν θέλω με τίποτα στο μούλτι, με τίποτα όμως, με ένα μαχαίρι, σπάνε με τη μία, μην φοβάστε, έτσι, με ένα μαχαιράκι, κόβω. Και ρίχνω κατευθείαν μέσα στο λαδάκι, δες. Τα ρίχνω μέσα. Το έχουμε. Εδώ. Να έρθουν να βγάλουν τα έλαιά τους. Τέλεια. Τη σταφίδα όμως, φίλε μου και φίλη μου, δεν θα την πειράξω. Τη βάλω στο τέλος. Γιατί εδώ δεν θέλω να τσιγαρίσω. Η σταφίδα είναι γλυκιά. Και άμα εγώ τη σοτάρω, ξέρετε τι θα συμβεί. Δεν θα βγάλει έλαια, θα βγάλει γλύκα. Και θα μου καλαμελώσει χωρίς λόγο το λάδι και θα μου κολλάει και θα μου μαυρίζει. Άρα δεν θέλω. Και έρχομαι που λες εδώ. Και έχω 2 σιμιγδάλια. Το δικό μου τύπα από τον κλασικό που είχε πάντα χοντρό είναι ότι βάζω και χοντρό και ψηλό. Τον κάνεις λίγο πιο μελωμένο. Πολύ μ' αρέσει. Και έρχομαι εδώ και ρίχνω σιμιγδάλι. Πρώτα το ψηλό. Το βλέπεις πως βράζει. Έτσι όπως βράζει, εγώ τσιγαρίζω. Δεν βάζω πολύ, λίγο να έρχεται να τσιγαρίζεται και να μην ρουφάει κατευθείαν όλο το λαδάκι. Το βλέπεις. Έτσι. Εδώ. Έχουμε βάλει όλο το σιμιγδάλι μας το ψηλό. Και σοτάρω. Σοτάρω μέχρι να καταλάβω ότι έχει αλλάξει χρωματάκι.
Δεν θέλω να ψηθεί πάρα πολύ, δεν θέλω όμως να μείνει και άσπρο. Δεν θέλω να δείτε το σιμιγδάλι να καφετίζει, θέλω το σιμιγδάλι να γίνεται έτσι χρυσό. Το βρικά, χρυσό. Χρυσό. Και αρχίζω προσθέτω μέσα και το χονδρό σιμιγδάλι. Αφού τσιγαρίσαμε και ξεκινήσαμε με το λεπτό, μπαίνουμε στη διαδικασία και βάζουμε και το ψηλό μας το σιμιγδάλι. Και ανακατεύουμε. Έτσι. Βλέπετε, τώρα έχει πιει όλο το λαδάκι, το έχει ρουφήξει. Κάθε κόκκος από τα σιμιγδάλια έχει ρουφήξει την ποσότητα από το λαδάκι που θέλει. Δεν θα πάρει παραπάνω. Και τώρα θα αρχίσει να ψήνεται. Να ψήνεται ωραία. Έχει ψηθεί και το αμυγδαλάκι μας και γίνεται σούπερ. Εντάξει. Δείγμα για το πότε πρέπει να κάνετε. Κάτσε να δω τώρα ποια μεριά πρέπει να ανοίξω για να σας δείξω. Ωραία, εκεί. Εδώ, στην κατσαρόλα σας, θα βλέπετε εδώ κάτω να ψήνετε το σιμιγδάλι. Όπως θα το ανακατεύετε, έτσι θα καταλαβαίνετε ότι η κάτω μεριά από το σιμιγδάλι ψήνεται. Γιατί αυτή η μεριά που ακουμπάει στον πάτο της κατσαρόλας είναι αυτή που έχει περισσότερη θερμότητα. Όταν θα δείτε, για να δείξω τώρα εδώ που έχω λίγο καφέ. Όταν θα δείτε, βλέπετε εδώ, μέσα, εδώ. Το κρατάω εγώ εδώ, τα βλέπετε που είναι πιο σκούρα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα μετρήσεις μέχρι το 10. Θα ανακατέψεις έτσι για να χρυσήσει παντού. Δεν θέλω παραπάνω και σημαίνει ότι εδώ ο χαλβάς, το σιμιγδάλι σου τσιγαρίστηκε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω παραπάνω γιατί μετά θα έρθει και θα κοκκινήσει πάρα πολύ. Και έρχομαι εδώ και παίρνω και βάζω λίγο κανελίτσα, γιατί χαλβάς χωρίς κανέλα δεν γίνεται. Και αποσύρω που λες από τη φωτιά και έρχομαι εδώ. Δες τώρα τι έχει γίνει. Μέχρι να κάνουμε το καψάλισμα του σιμιγδαλιού, το μαζεύω τώρα εδώ, δες δίπλα το σιρόπι έκανε αυτό που σου είχα πει. Πήρε τη βράση του. Το βλέπεις? Και έρχομαι τώρα εγώ και κλείνω και τις δύο μου εστίες. Τι θέλω από σένα? Έχεις δύο κατσαρόλες που πραγματικά έχουν και οι δύο πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Θέλω με την ξύλινη κουτάλα που δουλεύαμε και πριν να έρθεις εδώ και να πάρεις και να αρχίσεις να προσθέτεις κουταλιά-κουταλιά. Με προσοχή και από απόσταση. Γιατί αν πιτσιλήσει, επειδή εδώ πέρα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα σε κάψει πάρα πολύ. Και κουταλιά. Δεν θέλω βιασίνες και δεν θέλω μπλουπ μέσα στην κατσαρόλα. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά και δίπλα για να μην μου λερώνεις κιόλας. Και έρχομαι εδώ και παίρνω. Σιγά και κουταλιά, δεν παίζουμε. Και έτσι εδώ ανακατεύω. Το βλέπεις τώρα που μπαίνει το νεράκι μέσα και μπαίνει το σιροπάκι. Τι ωραίο χρώμα έρχεται και παίρνει και φουσκώνει όμορφα και ωραία το σιμιγδάλι. Το βλέπεις κουταλιά. Δεν θα μου βιαστείς. Θα έχεις τον πιο μαστιχωτό και νόστιμο χαλβά. Άκου τώρα τι θα πω εγώ. Σου δίνω εγώ σήμερα προτροπή να βάλεις αμύγδαλο και ήδη αμύγδαλο ψημένο και με φλούδα, το οποίο ελαφρώς το τηγανίσαμε. Αν εσύ δεν είσαι φίλος του αμυγδάλου, αλλά του καρυδιού, μαζί σου. Αν σ' αρέσει τώρα το κουκουνάρι, πάρε ένα σακουλάκι κουκουνάρι και βάλ το, είναι η αδυναμία της μανούλας μου. Να κάνει το χαλβά το σιμιγδαλένιο με κουκουνάρι. Θέλω να αφήνεις τη φαντασία σου ελεύθερη και να λειτουργείς πάντα κατά το δοκούν. Εδώ ανακατεύω. Βλέπεις πλέον δεν χλουχουριάζει πάρα πολύ, αλλά θέλω να βάλω το επόμενο όταν θα έχει τραβήξει όλο το νεράκι. Δεν θέλω να του ρίξω το νερό και να τον λασπώσω. Θέλω λίγο. Εδώ το κουταλιά θα το τηρήσουμε μέχρι τέλος για να μπορέσουμε να έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο χαλβά. Αυτό.
Ξέρετε τι πήγα να πω πάλι. Δεν μπορώ να σας κρυφτώ εγώ και να κρατηθώ. Πήγα να πω έναν σπυρωτό και ζουμερό. Σαν το κοτόπουλο που έχουμε στο φούρνο. Δείτε το κι αυτό. Δείτε το κι αυτό. Δείτε πώς βράζει, δείτε πώς έχει αρχίσει και μπουρμπουριάζει μέσα στο φούρνο. Πολύ μ' αρέσουν τα φαγητά όταν μπουρμπουριάζουν έτσι, όταν βράζουν. 5 λεπτά θέλει, 6 ακόμα, να πιει όλο του το ζουμί και η κοτοπουλάρα μας είναι έτοιμη. Ας κλείσουμε το φούρνο, μην χάνουμε θερμότητα. Δες το χαλβά μου. Δες. 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 Ε. Μαστιχωτός. Ο καλύτερότερος. Δεν έχω καλύτερο. Τώρα στην νηστεία νομίζω ότι είναι το καλύτερό μου το γλυκό. Θα βάλω κι άλλη, γιατί έτσι όπως πάω, μα δεν γίνεται, πρέπει να μπει το νερό για να φουσκώσει. Δεν θα γίνει γλυκός, θα γίνει λουλουδάκι μου όπως πρέπει. Μη μου στεναχωριέστε. Δες τώρα, συμφωνώ εγώ, θα γίνει γλυκός, θα γίνει βαρύς, θα. Τα συμφωνώ εγώ όλα, μαζί σας είμαι εγώ η καημένη. Πόσο θα φας, ρε μάτια μου? Ένα ταψί, γιατί να φας? Ένα ταψί είναι υπερβολή. Ένα ταψί εδώ τώρα. Ένα ταψί δεν τρώω εγώ. Πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Ένα ταψί. Ένα ταψί είναι υπερβολή. Ό,τι και να λέμε. Εδώ. Τώρα το τελευταίο θα το ρίξω μπλουμ. Μπλουμ που λένε. Θα προσπαθήσω να μην μου φύγει η κανέλα και τα φλουδάκια μου. Έτσι. Κανέλα και φλουδάκια μείνανε δίπλα στην κατσαρολίτσα. Και τα αφήνουμε στο πλάι. Και έρχομαι εδώ που λέτε εγώ και ανακατεύω. Έτσι, ανακατεύω. Όμορφα, ωραία. Θέλω, το βλέπετε εδώ, είναι σαν σουπίτσα. Δεν θέλω να είναι σαν σουπίτσα. Γι' αυτό και εγώ το μεταφέρω πάνω στο μάτι της κουζίνας. Θυμάστε που το είχαμε πριν ανοιχτό. Ω σύνορα βάζω υγρό. Δεν το έχω καθόλου πάνω. Τώρα που τελείωσα, το μεταφέρω και με τη θερμότητα που έχει και ανακατεύοντας, θα το φέρω εγώ εκεί που πρέπει. Και έρχομαι εδώ, το βλέπεις, ότι έχει αρχίσει και χωρίζει. Δεν μοιάζει με σουπίτσα, αντιθέτως, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έρχομαι εδώ τώρα και παίρνω εγώ από το μπουφίδι την υπέροχη σταφίδα μου, την κορινθιακή. Θυμάστε, Κορίνθου, ένα μισό φλιτζανάκι είπαμε. Πάλι θα σου πω ότι θα λειτουργήσεις με το πώς το θες. Ο Θανάσης μου εδώ λέει βάλε, βάλε. Βάλε ρε Θανάση, για πάρτι σου είναι το γλυκό, να φας να ευχαριστηθείς. Πολύ ωραία εκδοχή με γκράμπερις και κάσιους ο χαλβάς, όσο περίεργο και ας μου φαίνεται. Επίσης πολύ νόστιμη είναι και η αρώνια μέσα εδώ πέρα. Ό,τι μίξ θέλεις μπορείς να πας να το πάρεις από το μπουφίδι και να το ρίξεις. Και μην ξεχνάς ότι ο χαλβάς έχει πολύ μεγάλη θρεπτική αξία. Οπότε θα προσπαθήσεις να τον φας νωρίς το πρωί για να σου δώσει ενέργεια για όλη την υπόλοιπη σου ημέρα. Μην τον φας βράδυ, θα σου πέσει βαρύς και θα σου κάνει και καούρες. Κάτι ξέρω. Ε, άκου τώρα, το ιδανικό είναι να αφήσεις την κατσαρόλα αυτή σκεπασμένη με μία πετσέτα για ένα τέταρτο. Να πιει όλο το ζουμάκι και να γίνει σούπερ ο χαλβάς σου. Αλλά αν δεν έχεις χρόνο, όπως είμαστε εμείς τώρα που έχει πάει παραπέντε και δεν προφταίνουμε, μπορείς να κάνεις το εξής. Θα πάρεις μία φόρμα του κέικ. Είτε στρόγγυλη, είτε μακρόστενη. Ό,τι θες, όποια θες. Όποια φόρμα θες. Δεν θα κάνεις τίποτα. Όπως είναι έτσι, θα πάρεις το χαλβαδάκι σου. Έτσι. Και θα αδειάσεις μέσα στη φορμούλα. Δες τώρα, στην κατσαρόλα σου μένει πάρα πολύ. Δεν θέλω τέτοια, θα μαλώσουμε άπαντες. Δεν θέλω τέτοια. Τι θέλω? Σπάτουλα σιλικόνης, αν δεν έχεις θα πας να πάρεις, γιατί δεν γίνεται. Δεν ζούμε στην κουζίνα πλέον χωρίς αυτό. Δες οικονομία, δες τι γίνεται. Το μαζεύει όλο. Εδώ είναι δύο μερίδες. Δεν έχεις δικαίωμα να πετάξεις δύο μερίδες. Εμείς ψάχνουμε τώρα εδώ οι μάγειρες, οι επαγγελματίες, να βρούμε πώς θα κάνουμε μηδενική σπατάλη φαγητού. Μη τυχόν θέλω σπάτουλα σιλικόνης όπως και δίποτε. Και έρχομαι εδώ που λέτε και το αδειάζω όλο.
Και μην δοκιμάσατε από την κατσαρόλα. Ζωματί. Θα μου καείτε, θα κάψετε κανέναν ουρανίσκο και τι θα κάνουμε μετά. Εντάξει. Το ιδανικό για μένα είναι να το σκεπάσετε. Να το σκεπάσετε με μια πετσετούλα και να μην το δώσετε σημασία για μισή ώρα. Να έρθει να φουσκώσει, να σφίξει και μετά ανάκατα, σε, ανάλογα με το τι σχέδιο έχετε διαλέξει, πιατέλα το βρήκα και λίγο κανελίτσα από πάνω. Εμένα μου αρέσει και λίγο έτσι ζάχαρη κρυσταλλική να βάλετε, να τρώτε και να κριτσινάει. Και αυτά εδώ. Κάτσε να δω. Αυτό σφύριξε που λέτε. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δεν θα το πειράξω, δεν θα το βγάλω. Θανάση μου, μπες μέσα στο φούρνο εσύ που ξέρεις. Το βλέπεις, θέλει ίσα ίσα, 5 λεπτάκια. Αλλά αν το βγάλω και το ταράξω από τον φούρνο, θα το σοκάρω και δεν μ' αρέσει. Θέλω να πιει και το υπόλοιπο ζουμί του για να γίνει πεντανόστιμο. Κλείνω φούρνο και σας χαιρετώ, σας φιλώ, σας λέω να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να μένετε εδώ συντονισμένοι γιατί έχουμε Όλγας Μάγαδο Μεσού, μας βλέπουνε και κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Δημήτρη Κότα και εμείς, εγώ και εσείς, ραντεβού αύριο για ακόμα πιο νόστιμες μαγειρικές.